Στο γαλλικό Grand Est, οι αγρότες Δημητριακών και Παντζαριών συνασπίστηκαν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς για να μετατρέψουν μια υποβαθμισμένη αγροτική περιοχή στο επίκεντρο έρευνας του γεωργοβιομηχανικού κλάδου. Στο Μπαζανκούρ Πομάκλ κάθε χρόνο επεξεργάζονται 1 εκατομμύριο τόνοι σιτηρών και 2,5 εκατομμύρια τόνοι παντζαριών για να τροφοδοτήσουν μια οικολογική κυκλική οικονομία. Η συνταγή της επιτυχίας είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο εμπνέεται από μια απρόσκοπτη συνεργασία διαφόρων βασικών εταίρων. Από κοινού δημιουργούν ένα βιομηχανικό οικοσύστημα στο οποίο ο καθένας κερδίζει από τον άλλο. Ας πάρουμε τα σιτηρά ως παράδειγμα. Μετά τη συγκομιδή, πηγαίνουν στο ADM Samtor, όπου γίνεται η επεξεργασία σε ζωοτροφές, καλλιντικά και συγκολητικές ουσίες. Τα διαλυτά συστατικά των σιτηρών αποστέλλονται στην Κρυστανόλ, όπου παράγεται εθανόλη. Σε αυτή τη διαδικασία παράγεται διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο με τη σειρά του παραλαμβάνεται από την Air Liquid και συμπιέζεται ώστε να προσθεθεί σε ανθρακούχα ποτά. Καθώς τα υπολείμματα ξαναχρησιμοποιούνται, αυτή η οικονομική βελτιστοποίηση είναι και φιλική προς το περιβάλλον. Εκτός από τις διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής, στην Μπαζανκούρτ Πομάκλ υπάρχουν και δύο ερευνητικά ιδρύματα, ARD, Αγροτοβιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη, και CEBB, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιοοικονομίας και Τεχνολογίας. Εδώ οι επιστήμονες αναζητούν νέες μεθόδους παραγωγής, οι οποίες αργότερα μπορούν να υιοθετηθούν από την τοπική βιομηχανία. Αυτή η στρατηγική έρευνας είναι μια βασική δραστηριότητα της βιοδιήλυσης. Οι υπάρχουσες μέθοδοι επεξεργάζονται και βελτιώνονται συνεχώς, αλλά σχεδιάζονται και νέες διαδικασίες προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας. Ένας από τους ευνοούμενους αυτής της έρευνας είναι το project Futurol, ένα τοπικό startup όπου παράγει βιοεθανόλη με βάση τη φυτική κυταρίνη. Και η Zivodan Active Beauty είναι μια εταιρεία η οποία κατάφερε να μετατρέψει την τοπική ερευνητική δραστηριότητα σε κεφάλαιο. Με 25% μερίδιο στην αγορά, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αρωμάτων παγκοσμίως. 4 είναι τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν την Μπαζανκούρτ Πομάκλ στην επιτυχία. Πρώτον, η κινητοποίηση των αγροτών στους συνεταιρισμούς. Δεύτερον, η βασική αρχή τους είναι η συνεργασία. Τα παραπροϊόντα ανταλλάσσονται σε μια αλυσιδωτή βιομηχανική διαδικασία. Τρίτον, η ενσωμάτωση της έρευνας και των διαδικασιών παρασκευής που ενισχύει την τοπική βιομηχανία, πράγμα το οποίο οδηγεί στην αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Και τέταρτον, υπάρχει μια έντονη και διαρκής δέσμευση προς τις τοπικές αρχές, οι οποίες συγχρηματοδοτούν την Πανεπιστημιούπολη. Με τον τρόπο αυτό, η Μπαζανκούρτ Πομάκλ έγινε ένα αγροβιομηχανικό συγκρότημα και κέντρο νεοτερισμών με περισσότερες από 1.200 άμεσες και περίπου 1.000 έμεσες θέσεις εργασίας. Ένα παράδειγμα συντονισμού στην Ευρώπη για το πώς μπορούν να συνεργάζονται οι τοπικές επιχειρήσεις ώστε να κερδίζουν η μία από την άλλη.